σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Σαν Αντώνιο Σμέρφ και υποτές. Όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Με τους Σαν Αντώνιο Σμέρφ να κάνουν απόψε την πρεμιέρα τους, ενώ από την άλλη οι υποτές παίζουν το δεύτερο παιχνίδι τους, επικράτησαν στην πρώτη αγωνιστική. Σήμερα ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους. Κοντά σε μια γεμάτη ομάδα. Πρώτο καλάθι νωρίς νωρίς από τον Γκουτόπουλο. Θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Δεν θα παίξουν γρήγορα εδώ οι άσπροι. Έγινε το λάθος ωστόσο. Και κατοχή επιστρέφει έτσι και πάλι στους υπότες. Σιαπάνης. Κρατάει τη γωνία ο Γκουτόπουλος, προσποιείται, θέλει να πλησιάσει, αστόχησε στην προσπάθειά του. Και τώρα κατεβάζουν οι άστροι με τον Καλαϊτζόγλου. Σηκώθηκε, ισοφάρισε ο Παπα-Νικολάου. Σιαμπάνης, Γκουτόπουλος σας έξω στον Λουκά. Μια προσποίηση του τύρου, πάει προς τα μέσα. Θα πετύσει το καλάθι με ωραία κίνηση για το 2-4. Κατεβάζει τώρα η Γηπεδούχη. Ένα σουτ τριών πόδων από τον Σταύρο, ας το πω. Έκλεψαν όμως με τον Καλαϊτζόγλου και πάλι οι Σμέρφς. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την προσπάθειά τους. Τώρα Σιαπάνης. Τρίποδο του Γκουτόπουλου εκτελεί για το 2-7. Γνωστός και γενναιά ο Γκουτόπουλος. Κάνει αυτή την παρουσία του από τα πρώτα λεπτά για το συν 5 των φιλοξενούμενων. Σταύρου. Πάσα έξω ο Παπα-Νικολάου, θα το πάρει, θέλει να πατήσει, δεν θα το κάνει όμως. Και καθαρίζει την φάση ο Δρακόπουλος. Φύρος, Γκουτόπουλος. Παίξει και πάλι με τον Δρακόπουλο. Έκλεισαν οι διάδρομοι, Ντούκα στέκεται στον αέρα, δεν θα σημαδέψει σωστά. Θετικό rebound όμως του Δρακόπουλου, ο οποίος με δυσκολία εκεί θα κρατήσει. Σιαπάνης από κοντά, ούτε αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Καλαϊτζόγλου, παίρνει το φάουλ. Στήριγμα για φάουλ τώρα υπέρ των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Νινιός. Είδε την κίνηση του Αλέξη. Σταύρο από την κορυφή δεν θα τα καταφέρει. Αλλά η Τζόγλου είναι κι όμως για να ανανεώσει. Ωραία εδώ άμυνα από τον Σιαπάνη, ο οποίος θα κλέψει. Και παίζει με τον Τύρο. Και πάλι Σιαπάνης. Τρέχουν τώρα οι υπότες. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Νινιός με χορό, έχει και επιλογή για πάσα. Προτίμησε να κρατήσει. Τώρα πήρε ο Καλαϊτζόγλου και θα σκοράρει για το 4-7. Δρακόπουλος κατεβάζει αργά αργά. Άσε χέρι με χέρι στον Σιαπάνη.
Και στα δεξιά τώρα ο Δρακόπουλος, Βουντόπουλος πίσω του. Τσεκάρει τις επιλογές του, παίζει με τον Τύρο ο οποίος έκανε την κίνηση. Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος της επίθεσης. Δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπότες. Ξέρει την μπάλα στα χέρια. Συνέχεια με Καλαϊτζόγλου. Αλέξης. Έκανε το κόψιμο ο Παπα-Νικολάου, σηκώθηκε για δύο. Μάζεψε ο Δρακόπουλος, ήταν χάρη σε τη φάση. Σιαμπάνης, ένα σουτ μέσης απόσταση, θα καταλήξει ο στόχο. 4-9. Καλά, η Τζόγλου το θέλει, το τρίποντο θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Και ο Κουντόγλος προστατεύει την μπάλα για να την αφήσει στα χέρια του Σιαμπάνη. 5,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το περίοδο, το σκορ στο 4-9. Κουντόγλος ζητάει στην κορυφή. Κλείνει το χώρο ο Αλέξης. Δρακόπουλος από τα δεξιά, δεν είναι καλό το σούτ του. Μαζεψαν οι άσπροι και τώρα θέλουν να τρέξουν με τον Νινιό. Σιαμπάνης είναι μπροστά του, προσπαθεί να τον σταματήσει. Θα βγει τελικά και αυτή η άμυνα από τους υπότες. Πέρασε ο Δρακόπουλος. Υψώνει για τον Κουντόπουλο. Θα πάρει το σούτ από τα αριστερά, εστοχή. 4-11. Με το τρίτο καλάθι του Κουντόπουλου. Το προβάδισμα στις 7 πόντους πλέον υπέρ των υποτών, οι οποίοι δείχνουν να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μινιός αποφασίζει να εκτελέσει και πολύ καλά κάνει. 7-11 πλέον. Σιγά σιγά θα έχουμε και τις πρώτες κινήσεις από τον πάγκο των δύο ομάδων. Σιαμπάνης, Περοντούκα, σηκώθηκε για δύο, του κάνει το χατήρι μπάλα για το 7-13. Καλαϊτζόγλου. Παπα-Νικολάου πήγε κοντά τον Νινιός και πήρε για να εκτελέσει και πάλι θα τον βάλει ξανά. Μειώνει σε 10-13 με το δεύτερο δικό του μακρινό σουτ. Το δεύτερο δικό του τρίποντο φαίνεται διαφορά στους 3 πλέον. 2-2 τρίποντα για τον Νινιό. Βρίσκει αρχίζει και βρίσκει στο χέρι του σιγά σιγά. Σιαμπάνη στα 10. Πάει μόνος στη φάση, κύλησε η μπάλα. Κατέληξε εκτός καλαθιού. Και τώρα και πάλι Νινιός. Αρχίζει τον Παπα-Νικολάου, σηκώνεται για 2. Θα το χάσει, Αλέξη παλεύει κόντρα σε 2 και βγαίνει κερδισμένος τελικά ο Ντούκα. Δρακόπουλος. Και το Σιαπάνης άφησε στα αριστερά στον Ντούκα. Από την κορυφή τώρα θα το επιχείρησε ο Κουντόπουλος. Ο Λομόναχος δέχτηκε και στη διεκδίκηση του ριμπάουντ ο Σιαπάνης. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Του τα πασάρει, έχει πάρει θέση ο Κουντόπουλος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Αλέξη. Ενώ θα έχουμε και τις αλλαγές τώρα. Ο Γάκος πέρασε στο μάτς για τους άσπρους. Όπως και ο Στρουμπής. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Ζέρβα και τον Ρίγα, πεντάδο των υποτών. Παπα-Νικολάου δίστασε να εκτελέσει από μακριά. Στρουμπής έφερε στη πάση στον αέρα, έχασε για λίγο την κατοχή, βρήκε όμως μια ωραία πάσα για τον Νινιό. Με ρίσκο εδώ ο Νινιός, θα βγει τελικά η πάσα στη γωνία. Ένα δίποντο από τον Παπα-Νικολάου, είσαι καλό. Παραμένει το 10-13. Δύο και 20 ακόμα. Για να αφήσουμε πίσω μας το πρώτο 10 λεπτό. Σταθερά μπροστά στους κορυφώτες. Ζέρβα στο πλάι. Σηκώνεται για 3. Έδωσε αρκετό ύψος στο σούτ του. Δεν μπήκε αυτό εντός καλαθιού. Τροπής. Νινιός. Κακός. Για 3. Όχι. Αστοχής οι δύο ομάδες.
τελευταίες επιθέσεις. Μάσα χέρι με χέρι τώρα για τον Ρίγα. Τσέρβας από τα δεξιά αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει. Ωραία θα αφήσει την μπάλα στο καλά, προλαβαίνοντας την άμυνα του αντιπάλου του. Για το 10-15. Αλέξης είδε το κόψιμο του Γάκου. Τελευταίος ακούμπησε ο Ντούκα όπως λέει ο ρεφερή. Μποχωρίδης τώρα στο μάτς, όπως και ο Ρούσος για τους Άστρους. Λουμπής, πήδηξαν εκεί τρεις. Ο Τύρος έκανε την τάπα. Ένα τρίποντο όμως στην συνέχεια. Για δύο είναι τελικά το σούτ, πατούσε ο Ρούσος. 12-15. Ρίγας, ωραία βρήκε τον Τζέρβα. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Εκείνος θα τελειώσει, πάση με το δεξί. 12-17. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Σηκώνεται ο Στρουμπής. Καμπάνης. Μαλάχιστα στον Τζέρβα. Παίζει με πλάτη, γυρίζει ωραία, φτιάχνει χώρο για τον εαυτό του κόντρα στον Στρουμπή, δεν μπορεί να τον νικήσει όμως. Μινιός, άφησε στα αριστερά στον Γκάκο. Πάει με φόρα προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Η μπάλα είναι για τους υπότες. Σιαπάνης, μια επίθεση 20 δευτερολέπτων τώρα. Πάσα στον Ρίγα, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ντούκα θα το πάρει από μακριά, βρίσκει σίδερο. Μούρτζος προλαβαίνει το ρολόι, κυλάει μπάλα εκεί βασανιστικά, μπήκε στο καλάθι. Και με αυτό το έστοχο σου του Μούρτζου θα τελειώσει και το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 12-19. Για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Εδώ στο πλήθος του Αγίου Νικολάου, 12-19 το σκορ υπέρ των υποτών, οι οποίοι από το ξεκίνημα του μάτς έχουν βρεθεί σε θέση οδηγού. Δεν κρατούν το τιμόνι ακόμα. Ωραία εδώ η συνεργασία, δεν είναι καλό το τελείωμα όμως από τον Μπουρογιάννη. Άρχισε έτσι η ευκαιρία για να καλάθει που θα μείωνε και την απόσταση. Δρακόπουλος πήγε προς τα μέσα, ωραία θα αφήσει τον Μούρτζο. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη εκείνος, κατέβασε χέρι τώρα ο Μποχωρίδης και σταμάτησε αντικανονικά τον Κουτόπουλο. Έχουμε βολές για τον παίκτη των υποτών. Εξοχή στην πρώτη. Και η δεύτερη διοσυντήριο με το 12-21. Μπουρογιάννης, άφησε στον Γκάκο. Ρουμπής στον Γκάκο, έχει χώρο για να πάρει ένα τρίποντο. Βρίσκει σίδερο, Κουτόπουλος προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα. Κατοχή για ποιον είναι, για τον Αντώνιο Σμέρς και πάλι. Πανέφεραν τώρα οι άσπροι. Μπερδεύτηκε όμως εκεί ο Σταύρου και έκλεψαν οι υπότες. Χαμηλή πάσα για τον Ζέρβα. Επέστρεψε και η άμυνα των γηπεδούχων. Οργανωμένη επίθεση έτσι για τους υπότες. Δρακόπουλος. Με το δεξί ο Μούρτζος δεν μπορεί. Πρόλαβε να περάσει εκτός η μπάλα, αλλά βρήκε αντίπαλο. Ο Γάκος είναι αυτός που την πήρε. Μπορείτε
Κουμπής. Πάσα στα δεξιά, Γάκος προσπίτε. Θα παίξει ωραία με τον Στρουμπή. Ο Σταύρου εκτελεί πίσω από τα 6.75, θα το βάλει για το 15-21. Γενικά προσπαθούμε τα τρίποτα να κρατηθούν κοντά. Οι γηπεδούχοι, μία ο Νινιός, δύο ο Νινιός βασικά και ένα τώρα ο Σταύρου. Και διαφορά στους 6. Υπάρχει και δεύτερο ομαδικό για τους Ανατολίους Μέρους. Το έκανε ο Στρουμπής, αν δεν κάνω λάθος. Λάθος τώρα για τους υπότες, έκλεψαν οι άστροι. Κάκος, Στρουμπής. Πατάει γερά, ωραία η πάσα του και θα την εκμεταλλευτεί ο Γκουρογιάννης. 17-21. Ζέρβας. Πάει από τα αριστερά, βγαίνει πάνω του Μποχορίδης. Τρακόπουλος έχει μείνει ολομόναχος στην κορυφή και δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 17-24. Τι πάει από το τρίποντο και ο Δρακόπουλος. Σταύρου, να δούμε αν θα απαντήσει. Θα το κάνει. 20-24. Και πάλι ο Σταύρου δίνει τη λύση. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση. Τσιαπάνης τώρα φτιάχνει την επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Με τους Ανατολίους Μέρους έχουν πλησιάσει πλέον 4 πόντους, 20-24 έγινε και το τρίτο ομαδικό από τον Γκουρογιάννη. 3-0 πλέον τα ομαδικά, ο Δρακόπουλος. Και τέταρτο ομαδικό τώρα από τον Στρουμπή αυτή τη φορά το φάουλ. Νωρίς. Φτάνουν τα 4 ομαδικά οι γηπεδούχοι. Ενώ πούμε 6-49 στο ρολόι για να πάμε στο ημίχρονο. Πάμε την πρώτη βολή από τον Δρακόπουλο. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. 20-25. Στρουμπής. Πέρασε η πάσα του για τον Γκουρογιάννη. Αναζητή αυτός βοήθεια. Αφήνει στον Παπα-Νικολάου. Έκλεψε ο τύρος, καθώς δεν έκανε καλή υποδοχή ο Γκουρογιάννης και φεύγει τώρα στο ρευνηδιασμό. Με το δεξί layout θα τελειώσει τη φάση ενώ κλείστησε κιόλας εκεί ο Γκουρογιάννης. Πάλι καλά δεν χτύπησε κάποιος. 20-27. Παπα-Νικολάου. Βγαίνει στην περιφέρεια ξανά. Και πίεση για τον Δρακόπουλο, πήρε ο Γκουρογιάννης, τσεκάρει και το ρολόι. 8 δευτερόλεπτα τώρα απομένουν. Θα το επιχείρησε από αρκετά μακριά ο Παπα-Νικολάου, δεν είναι τίποτα να καταλήγει στο καλάθι. Και ο τύρος αφήνει στον Σκιαπάνη. Δρακόπουλος. Πήρε ξανά. Πάσα πίσω από την πλάτη, ωραία, αφήνει στον τύρο, ωραία η περιστροφή του τύρου, αλλά δεν πέτυχε κάτι καλό. Στρουμπής. Ρούσος, του δώσε ξανά. Σταύρου, κλείνουν τρεις μπροστά του. Γκουρογιάννη θα περάσει από την άμυνα του Δρακόπουλου παραλίγο να πάρει το maximum. Θα πάει στη γραμμή ωστόσο για δύο βολές. Ενώ ο Νίνιος επιστρέφει στο παρκέ, όπως και ο Αλέξης. Γκουρογιάννης θα βάλει την πρώτη. Έξω η δεύτερη. Ο Παπα-Νικολάου που είναι ο τελευταίος. 21-27 το σκορ, 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Πριν το ημίχρονο. Δρακόπουλος του άφησαν το σουτ και του θυμώρησε. 21-30. Δεν είναι να το αφήνεις τόσο χώρο.
Μπράβο, δεν θα βρει την ευκαιρία. Θα την κάνει ο Δρακόπουλος. Η διαφορά στους 9. Ανεβαίνουν και πάλι. Την απόσταση πότες. Αλέξης. Πάλι μακριά από την μπάλα τώρα, το παραδέχεται ο Ρήγας. Απεσέβησε και τη μάχη του με τον Σταύρου. Ντούκα και Κουντόπουλος τώρα. Παίρνουν και πάλι στο μάτς. Αντικαθιστούν Ρήγα και Μουρτζό. Μινιός είναι ζεστός. Μπαίνει ζεστός και πάλι από τον πάγκο. 24-30. Τρίτο δικό του τρίποντο. Παναγίνει Μπέλλας για την άμυνα των υποθών. Δρακόπουλος για δύο. Αναπηδάει πάλι δύο φορές. Καταλήγει εκτός και πάλι στα χέρια του Δρακόπουλου. Εξαιρετική ασίστ. Πάσα βασικά για τον Ντούκα. Δεν έγινε ασίστ από τον ίδιο. Μια ατομική προσπάθεια εδώ από τον Σταύρο, δεν θα καταλήξει καλάθι. Μητόπουλος αφήνει σε ψηλά πάνη. Σιαπάνης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Τώρα έκανε την κίνηση για να πάρει ο Ντούκα. Δεν θα περάσει η πάσα του. Απόψε ο Τύρος τελευταίος. Το παραδέχεται και στον διαιτητή. Τώρα Γκουρογιάννης. Του δώσε και πάλι ο Αλέξης. Σηκώνεται μετά την προσπίση. Παπα-Νικολάου, αστοχή. Του Σιαπάνης τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Γκουρογιάννη. Ο οποίος θα περάσει στον πάγκο για να μπει στην θέση του Καλαϊτζόγλου. Και συμπληρώνονται και όλες τα ομαδικά. Γι' αυτό και ο Σιαπάνης θα πάει στη γραμμή για δύο ελευθερές βολές. Χαμένη πρώτη. Από τον Σιαπάνη, ανανεώνω ωστόσο την επίθεση της η φιλοξενούμενη. Και πάλι ο ίδιος θα πλησιάσει, θα κάνει ό,τι δεν έκανε από την γραμμή. 24-32. Καλαϊτζόγλου. Βλέπει μπροστά τον ψηλότερο Κουντόπουλο. Έριξε ταχύτητα, έκλεψαν ωστόσο οι υπότες. Και τρέχει τώρα ο Σιαπάνη στην άλλη πλευρά. Πηδάει ψηλά, αφήνει την παρέστερα λάθη. Για το 24-34 η διαφορά στους 10 πλέον. Νικολάου με φόρα προς τα μέσα βρέθηκε στο παρκέ. Ο Τύρος πάει, έχει γίνει αμυντικό φάουλ από τον Κουντόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις διαμαρτυρίες του. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Παπα-Νικολάου στην γραμμή. Έστωχε στην πρώτη. Στη 6-34. Λούκα. Αμαρκάρι στο σουτ. Αλλά και άστοχο. Αλλά η Τζόγλου ζητά ηρεμία. Έκανε την κίνηση ο Νινιός. Το δεστό στήνω ο Αλέξης. Το φύγει όμως η μπάλα εκεί στην τρίπλα. Το Κουντόπουλος ξυγράπωσε. Φαίνοντας τον Σιαπάνη Τύρος, θα σπάσει πίεση τώρα με τις πάσες. Δρακόπουλος βλέπει το κόψιμο του Τύρου. Ωραία, εξαιρετικά θα αφήσει στον Ντούκα. Τι ασίστ έβγαλε ο Τύρος. Απίστευτο. 26-36, απάντηση τρίποντη. Όμως από τον Σταύρου. Και έχουμε και time out. Thank you.
16 το μάτς. 1.55 ακόμα. Για να πάμε στην Άννα Παυλά. Κλέψουμε εδώ από τους Smurfs. Αλλά η Τζούγλου άφησε στο πλάι. Ένα σου τριών ποντών από τον Ινιό. Δεν θα μειώσουν ωστόσο οι Αστροί. Κύρος θέλει να πλησιάσει, θα περάσει εξαιρετικά. Καλή επιλογή του να πάει πιο κοντά στην αντιπαλή ρακέτα. 29-38. Μινιός δεν μπόρεσε να βρει κάποια εκτέλεση. Τελευταίος έχει κουμπίσει ο Τύρος. Γάκος εκτελεί για τρεις, δεν μπαίνει. Πέρασε πάσα για τον Ζέρβα. Αλλά έχει σπρώξει αντικανονικά εκείνος, έχει κάνει επιθετικό φαουλ. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο παίκτης των υποτών. Και τώρα συνεχίζεται για το μάτς με τον Καλαϊτζόγλου. Νινιός. Ο Παπα-Νικολάου αφήνει και πάλι στον Νινιό. Σταύρο αυτός θα το πάρει χωρίς καλή ισορροπία. Καθαρίζει ο Ζέρβας. Έπαιξε με τον Δρακόπουλο. Αυτός θα τελειώσει τη φάση μόνος του. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταύρου πας πίσω από την πλάτη. Γάκος ύψωσε ωραία. Σηκώσει εκεί κατά μέτωπον. Πήγε ο Παπα-Νικολάου, πολύ ωραία γύρισε εδώ η μπάλα. 31-38. 9 δευτερόλεπτα. Δρακόπουλος κλεισμένος, αφήνει στον Σιαπάνη στη λήξη του χρόνου. Αστοχή, προλαβαίνει ο Τύρος ο φόλο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Και έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. 31-38 το σκορ. Σε επέστρεψαν και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Βρίσκει σταθερά μπροστά τους υπότες με 31-38. Προσπαθούν να ρίξουν την απόσταση σαν να δουν ως μέρος. Ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν κάτω από τους 4. Ζέρβας τώρα στην γραμμή. Εύστοχος στην πρώτη, 31-39. Εκτελεί εύστοχα για την δεύτερη, για το 31-40. Ρουμπής. Μινιός άρχισε στον Αλέξη, ο οποίος βρήκε χώρο. Δεν βρήκε όμως και το δίποντο. Σιαπάνης. Πήρε ο Τύρος. Στην κορυφή ο Δρακόπουλος. Τρίποδο τώρα από τον Ζέρβα, όχι καλό. Μαζεύει και καθαρίζει ο Παπα-Νικολάου. Τρουμπής. Είδε τον Ινιό, του πέρασε την πάσα. Θέλει να πλησιάσει την αντιπαλή ρακέτα από Παπα-Νικολάου. Δεν εκτελεί καλά καθώς είχε και πολυμένο πάνω τον Ζέρβα. Δρακόπουλος τρέχει. Πήρε την πάσα ο Ρίγας, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Ζέρβας όμως μάζεψε, είχε και αυτό την ευκαιρία του, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και τώρα Νινιός θέλει να τρέξει. Βγαίνει πάνω το Τύρος, θα το σταματήσει με φάουλ. Έχει το φάουλ εδώ από τον Τύρο για να του κόψει τη φορά. Ρουμπής.
Παπα-Νικολάου στα δεξιά με τον Τζέρβα στην πλάτη του. Πατάει η Γερά, σηκώνεται, δεν θα μπει βάλα στο καλάθι, ο ίδιος όμως επιμένει και θα κερδίσει το χόλ τελικά. Το έχει κάνει ο Τζέρβας. Έξω η πρώτη προσπάθεια από τον Παπα-Νικολάου. Αμένει και η δεύτερη βολή. Παίρνει ο Δρακόπουλος. Σταματήσει τρίπλα, βρήκε επιλογή στον Σιαπάνη. Τύρος τώρα και πάλι μπαλά στον Δρακόπουλο. Εκτελεί για τρεις. Μακρινό rebound από τον Νινιό. Ζήτησε και πήρε ο Ρούσος. Τρουμπής τώρα στα αριστερά. Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα θα το βάλει. 34-40. Σιαπάνης. Ρίγας και πάλι Σιαπάνης. Ξανά συνεργάζονται οι δυο τους. Δρακόπουλος. Σε αμυναζόνις τώρα η Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Δυσκολεύονται να βρουν την κατάλληλη πάσα για να βρεθούν σε αυτές τις βολές οι υπότες. Τρουμπής, Νινιός. Αφήνει στον Ρούσο. Προσπάθησε να πασάρει εκείνος. Έτυχε το οπτικό πεδίο του Τρουμπή ο Τύρος και έκρεψε κελάς. Σιαπάνης. Ρίγας στον Σιαπάνη. Τύρος έκανε το κόψιμο Ζέρβας. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι. Μάχεται εκεί και κερδίζει το φαουλ ο Τύρος από τον Ρούσο. Από δύο ομαδικά τώρα. Ζέρβας πάει προς τα μέσα. Έφασε για λίγο και το βηματισμό του. Τύρος λαπώνει την μπάλα, ούτε αυτός όμως. Παρόλο που φάνηκε να είναι μια φαινομενικά εύκολη προσπάθεια, την έχασε. Νινιός τώρα πάει χωρίς να φοβηθεί κανέναν. 36-40. Η διαφορά πέφτει στους 4. Σιαπάνης. Πυροτήρος, Ζέρβας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δίστασε να σηκωθεί αρχικά, προσπάθησε να αποφύγει την άμυνα του Αλέξη. Κερδισμένη και πάλι οι υποτές. Θα περάσει πάσα του Τύρου, έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε για time out. Στους 4 έχουν πλησιάσει τώρα οι Σαν Αντώνιο Σμέρφς και έχουν και την ευκαιρία να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Αυτός έχουν την μπάλα στα δικά τους χέρια. Αλέξης. Νινιός. Έμεινε με το τύρο μπροστά του, δεν διστάσε να εκτελέσει και βάζει το τρίποντο για να φέρει την ομάδα του στον πόντο. 39-40. Βγάζουν αντίδραση οι Σμέρφς και πλέον το μάτς είναι ντέρμπι. Σιαπάνης. Πυροντούκα με ρίσκο η πάσα του, έγινε το λάθος. Παπα-Νικολάου, αλλά θα κάνει και αυτός κακή πάσα. Δρακόπουλος. Πριν στον Σιαπάνη, ρε μία στην κατάσταση. Κουντόπουλος φαίνεται να το θέλει, θα το πάρει κιόλας. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Μπήκε και βγήκε ουσιαστικά. Και παρέμεινε το 39-40, Νινιός. Βγαίνει έξω για το προσπέρασμα, όχι. Είχε την ευκαιρία εδώ να βάλει μπροστά την ομάδα του. Για πρώτη φορά το μάτσα, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει ξανά πάρει το προβάδισμα η υπεδούχος ομάδα. Σιαπάνης, Τύρος, πασάρι τελικά στον Τούκα. Ακόμη μια καλή άμυνα από τους άσπρους. Νινιός φεύγει 2-1-2-1, Γάκος, ωραία άμυνα από τον Σιαπάνη. Κόβει την πάσα αρχικά, Νινιός όμως κρατάει και πάλι. Μάχες εκεί, καθαρίζει όμως τη φάση ο Σιαπάνης. Έριχνε και ταχύτητα.
Για να πάρει για αυτός μια ανάσα. Δρακόπουλος. Οι υπότες κρατούν το προβάδισμά τους. Λουκά έπαιξε με το Σκιαφάνη. Δρακόπουλος στα αριστερά, 4 δευτερόλεπτα. Τύρος θα πάρει την εκτέλεση, όχι. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα, προλαβαίνει όμως ο Γιώργος Ντούκα. 39-42. Μινιός. Ζήτησε και πήρε και πάλι ο Στρουμπής. Τρίποντο του Παπα-Νικολάου, δεν θα ισοφαρίσει. Δρακόπουλος. Κάνει την κίνηση ο Ντούκα από τα δεξιά. Δρακόπουλος κρατάει όμως. Αποφασίζει ο ίδιος να πάρει το τρίποντο. Μαζεύει το rebound ο Γάκος. 3,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Στρουμπής θα πάει μόνος του. Ακολούθησε τη φάση ο Αλέξης, πήρε το rebound. Αστόχησε και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος. Προτιμάει όμως να πασάρει έξω. Ακούστηκε το φάουλ του Ντούκα μέχρι εδώ. Ακούστηκε ο φως του Σεργίου που βρήκε με το χέρι του αντιπάλου του. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους υπότες. Αλλά η Τζόγλου θέλει να ισοφαρίσει και αυτός, θα βρει σίδερο. Παραμένει το 39-42. Λακόπουλος στον Βουντόπουλο. Για τρεις αυτός, ξανά του κάνει το ίδιο η μπαλά. Έχει σταθεί αρκετά και σήμερα. Στο δύο προσπάθειες. Καλετζούγλου με το ένα χέρι. Δεν θα μειώσει. Εδώ θα παίρνει ο Σκιαπάνης. Παραμένει το σκορ στο 39-42. Ωραία θα κλέψει ο Καλετζούγλου και έχει ανοιχτό γήπεδο. Σκιαπάνης δεν μπορεί να το προλάβει και με το δεξί λέει θα τελειώσει τη φάση για το 41-42. Ντούκα. Σκιαπάνης. Αριστερό, Βουτόπουλος, πλησιάζει, πετάει όπως όπως την μπάλα. Κατοχή για τους Αντώνιος Μέρφς. Τελικά νομίζω αλλάζει η απόφαση. Η κατοχή είναι και πάλι για τους υπότες. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Δρακόπουλος θα επαναφέρει από την baseline με το πόδι. Σταμάτησε την πάσα Σταυρού. Δρακόπουλος θα γίνει το λάθος. Καλαϊτζόγλου. Θέλει να αποφύγει τον Σιαπάνη αλλά έχει απλώσει αντικανονικά το χέρι του. Στην προσπάθεια του εκεί να ξέφυγε από την πίεση, έγινε το επιθετικό φάουλ. Ακόμη μια φορά που οι Σαν Αντώνιος Μέρφς κάνουν την ευκαιρία τους για να πάρουν το προβάδισμα. Ο Μούρτζος τώρα θα περάσει το μάτς στην θέση του Ντούκα. Σιαπάνης. Μούρτζος από κοντά με τη βοήθεια του απλώς 41-44. Και πάλι μαξιλαράκι τριών πόντων για τους υπότες. Γάκος πλησιάζει, αφήνει έξω. Καλαϊτζόγλου υψώνει. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Και ο Κουτόπουλος κατεβάζει. Πήρε ο Δρακόπουλος. Του δίνει το σκρίνο ο Μούρτζος. Κουτόπουλος από την κορυφή εκτελεί. 41-47, το ψάχνει εδώ και ώρα το τρίποντο ο Κουτόπουλος. Η μπάλα του πέσε άσχημα παιχνίδια, τώρα θα καταλήξει εντός στόχου για το συν 6. Θα απαντήσει ο Γάκος, όχι τελικά. Ο Νίνιος δεν καταφέρει να καθαρίσει το rebound. Και ο Μούρτζος δίνει συνέχεια. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό
της τρίτης περίοδου. Μούργιος, ωραία σκαστή πάσα για τον Ντούκα. Πολύ ωραία συνεργασία, 41-49. Έκανε το κόψιμο στην πλάτη της άμυνας. Για τον αντιλήφθηκαν οι άσπροι. Προσθέτει την ομάδα του στο σύν 8-37 δευτερόλεπτα ακόμα. Για την τρίτη περίοδο πάντα. Πρέπει να έχει χτυπήσει εκεί ο Γκουρογιάννης, ο οποίος έχει βρεθεί στο παρκέ. Πρέπει να τον βρει και άθελα του ο Δρακόπουλος. Περνάει εκτός τώρα ο Γκουρογιάννης στην θέση του Μποχορίδης. Νιός. Ωραία άμυνα από τον Δρακόπουλο που έχει πρόλαβε το σύντο αντιπάλου του και του έβαλε το στόπ. Λούκα Μουντόπουλος. Πέρα ο Μούρτζος, 9 δευτερόλεπτα ακόμη, μια πολύ ωραία πάσα του Μούρτζου. Αυτή τη φορά θα την εκμεταλλευτεί ο Δρακόπουλος, ο οποίος μάζεψε το rebound, πήρε και το foul στην συνέχεια από τον Καλαϊτζόγλου. Έχουμε και time out. 7,6 να απομένει στο ρολόι. Σε απάντηση να πάει στο πλάι για να επαναφέρει. 7,6 στο ρολόι. Για μια τελευταία επίθεση των υποτών. Μαρίνης, Ζέρβα στα 2, θα βγει στο τρίποντο, θα το πάρει, airball. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει και η τρίτη περίοδος, 41-49 το σκορ, οι πότες παραμένουν μπροστά. Μόλις ξεκίνησε εδώ στον Άγιο Νικόλαο και το 4ο δεκάλεπτο. Και βρίσκει μπροστά τους υπότες με 41-49, Παπα-Νικολάου. Υπάρχει φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Τώρα στη απάντηση. Δρακόπουλος. Σέρβας έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά. 41-52. Ένα τρίποντο που φέρνει την διαφορά στο σύν 11 παρακαλώ. Σταύρου. Δεν έρχεται η απάντηση από τους Μέρς. Μπάλα για τους υπότες. Συνέχεια με Σιαπάνη. Σέρβας. Δρακόπουλος Σιαπάνης και πάλι Σέρβας. Θα επιχειρήσει ακόμα ένα μακρινό σουτ. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι καλό. Αλέξης παίζει με Στρουμπή. Άσε στον Νινιό. Τον έκλεισε ο Ζέρβας, Αλέξης. Σταύρου για δύο, λίγο πιο πίσω από το έξι των Μολών, με καλάθι και φάουλ. 43-52. Δεύτερο ομαδικό, με τους υπότες. Σέρβας κάτι λέει εκεί με τον ρέφερι. Θα βάλει και τη βολή ο Σταύρου. 44-52. Σέρβας.
Δρακόπουλος για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Λιότερα ο Παπα-Νικολάου παίρνει το φόλο από τον Τυρό. Εκεί στην διεκδίκηση, όχι. Δεν είναι φόλο τελικά. Συνέχεια με Στρούμπι. Σταυρού. Ανοίγεις τρίπλες. Ζέρβας θα πέσει πάνω του. Κάνοντάς του το φάουλ, είναι το τρίτο για τους υπότες. Μπουρογιάννης επανέφερε. Σταύρο από πολύ μακριά. Μπάλα στον αέρα, μαζεύει ο Μούρτζος. Ζέρβας θέλει να πάει προς τα μέσα του, φύγει μπάλα, μαζεύει ο Τύρος. Μούρτζος πάει κοντά του Σκιαπάνης. Ένα τρίποδο του Δρακόπουλου, όχι καλό. Και μαζεύει ο Παπα-Νικολάου. 44-52, 7 και 40 για το τέλος. Αλέξης. Τρουμπής. Άπλωσε το χέρι του. Γκρέμισε τον Τύρο. Ο πίσω του πάρει το φάουλ. Και αλλάζει έτσι και χέρια κατοχή. Ζέρβας, Σκιαπάνης και πάλι Ζέρβας. Ένα δίποτο του Τύρου, δεν καταλήγει στο στόχο ο Μούρτζος, θα πετάξει κατευθείαν. Μα για νέο τρέο, νέο εκθετικό rebound για τους υπότες. Σκιαπάνης, έχει μείνει ολομόναχος και εκτελεί. 44-55. Στρουμπής. Σταύρου παίζει με τον Παπα-Νικολάου. Πάλι Σταύρου. Αλέξης. Σταύρου. Δεν τα καταφέρνει. Και ο Μούρτζος μαζεύει το rebound. Ακόμη άμυνα βγαίνει εδώ από τους υπότες, οι οποίοι μπορούν να ξεφύγουν κι άλλο. Ζέρβας σε ένα νέο τρίποντο. Δεν θα βρει στόχο. Παπα-Νικολάου. Κουρογιάννης. Και πάλι Παπα-Νικολάου. Πάει προς τα μέσα, κατέβασε το χέρι του ο Μούρτζος. Και υπάρχει φάουλ για δύο βολές επάνω στον Παπα-Νικολάου. Ο Νινιός περνάει στο μάτς, αντικαθιστώντας τον Στρουμπή από ό,τι βλέπω, ή όχι. Ο Στρούμπης θα καθίσει στον πάγκο. Όχι, ο Αλέξης τελικά. Μένει στο παρκή ο Στρούμπης. Ας το συνεχώρητε. Η πρώτη βολή. Παπα-Νικολάου μέσα η δεύτερη. 45-55. Είναι καλή πάσα. Στην ολάθος εδώ από τους υπότες. Και τώρα Στρουμπής. Το Παπα-Νικολάου. Σταύρου με τον Ζέρβα μπροστά του. Σηκώνεται για τρεις. Όχι. Βρέθηκε στο παρκέ. Ζέρβας θα σκοράρει. Εκτός ισορροπίας. Αστοχή 45-57 το σκορ. Σκιαπάνης.
τρίποδο τώρα του Δρακόπουλου. Έμεινε ο Μόναχος. Πυροβολή ξανά 45-60. Και φτάνουν ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στη νίκη τους οι Πότες. Άφησαν εδώ το τρίποδο στον Δρακόπουλο. Στο συν 15 πλέον η διαφορά. Και time out τώρα για τους Μέρτς. Συνέχεια στην δράση. Αλλά η Τζόγλου προσπάθησε ο ίδιος να το πάρει. Το έβαλε ακόμη, είχαμε ευκαιρία για να μειώσουν οι γηπεδούχοι. Με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά να μας απομένει ακόμα. Με το ένα χέρι ο Μούρτζος ανεβάζει κι άλλο την απόσταση 45-62. Καλέ Τζόγλου, πολύ δύσκολο καλάθι. 47-62. Και μένει ψηλά για να πιέσει τον Τζαπάνη. Τζαπάνη κρατά. Ζέρβας. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μια τυφλή πασέτια από τον Τύρο, κάτι εξηγητημένο πήγε να κάνει. Δεν του βγήκε. Έκλεψε ο Καλαϊτζόγλου. Τελευταίο τρίλεπτο για επίσημα. Μια προσποίηση. Νινιός από την κορυφή. Όχι. Φτάχνουν το μακρινό σούτ. Δεν το βρίσκουν όμως οι Σμέρφ. Βρεθεί στο παρκείο ο Τύρος. Τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Παπα-Νικολάου. Ο Δρακόπουλος κρατά. Τύρος από την κορυφή και αυτό. 47-65. Τα τρίποτα των υποτών σκοτώνουν του Σαν Αντώνιο Σμέρτς. 2-20 ακόμα για το τέλος. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα στα χέρια τους. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν από τον Παπα-Νικολάου. 50-65. Και ο Μούρτζος. Τελευταία 2 λεπτά τώρα. Τζαπάνης. Τζαπάνης κρατά. Θα πάρει το δίποτα από το ίσως των Βολών. 50-67. Και έχουμε και τις αλλαγές τώρα. Κακούς και υποχωρήτης παίρνουν για τους άσπρους, ενώ από την άλλη ψεύει ο Κουντόπουλος. Όπως και ο Ντούκα. 1-48 στο ρολόι. Οδεύουμε προς το φινάλε. Αλλά η Τζόγλου. Σκαστή πάσα για τον Μποχωρίδη, ωραία, βάλε το κορμί του, μείωσε 52-67. Δρακόπουλος. Με το Καλετζόγλου μπροστά του, έχει και τον Κουτόπουλο. Πάσα πέρα στην γωνία, έγινε το κλέψο από τον Κουρογιάννη. Φεύγει στην άλλη πλευρά, στο χιόμος, νομίζω αγχώθηκε και από τον Κουντόπουλο που τον ακολουθούσε. Παίρνει στο τελευταίο λεπτό, ο Δρακόπουλος θα τα κάνει όλα μόνος, θα το χάσει όμως. Τελευταία δευτερόλεπτα και επίσημα στην αναμέτρηση. Αλλά η Τζόγλου σε ένα τρίποντο. 55-67. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Πέντε δύο δευτερόλεπτα μας απομένουν ακόμα. Ντούκα παίζει με τον Ζέρβα και πάλι Ντούκα. Δρακόπουλος. Κουντόπουλος για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι και παίρνει ο Καλαϊτζόγλου. Γιάκος στο παρκέ ο Ντούκα συνεχίζει τη δράση. Παπα-Νικολάου για τρεις.
κατεξοχή. Μαζεύει και ο Ντούκα. Και αφήνει στον Ζέρβα 24 δεύτερα ακόμα. Δρακόπουλος. Πίεση από τους Σμέρτς. Θα κρέψει όμως ο Καλαϊτζόγλου. 11 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των υποτών. Οδεύουμε προς το φινάλι. Οπότε θα πανηγύρει στη νίκη τους. Εδώ ο Μούρτης θα μαζέψει. Αταλλούει το τελείωμά του. Και φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Γκουρογιάννη. Και έχουμε βολές 4,9 τώρα. Το ρολόι, όπως έλεγα, οι υπότες είναι αυτοί που θα πάρουν το ωραίο στο αγώνα σήμερα. Επικοινωνώντας κόντρα στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, θα κάνουν πλέον το 2-2 στο πρωτάθλημα. Έξω πρώτη βολή. Και η δεύτερη, Βουντόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει, Δρακόπουλος δεν θα κάνει κάποια άλλη επίθεση. Φινά λοιπόν στο μάτς, νίκη για τους υπότες οι οποίοι θα το κρατήσουν με 55-67 επί των Σαν Αντώνιο Σπερς.